Λοιπόν, Δημήτρη μου, σήμερα είπα στην εκπομπή ότι θα κάνω συνέντευξη στο Bureau Άντρα της Ελλάδας. Και τι σου είπε ο Μάρκος, ότι δεν έχετε κανονίσει κάτι, δεν ξέρει τίποτα? Δεν άκουσε, γιατί γράφει ποίηματα, αλλά έτσι, έτσι σε κάνω. Έτσι, αυτή τη λιζάντα εγώ σου βάζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με θυμάμαι πάρα πολύ. Σε θυμάμαι στη Μύκονο, όταν δούλευε στη. Ήμασταν στη Φτελιά. Και σε θυμάμαι που ήσουν πάρα πολύ ευγενικό και καταπληκτικό στη δουλειά σου και παράλληλα έκανε και μια φωτογράφηση σούπερ μόντελ στη θάλασσα. Τα συνδυάζω όλα. Νομίζω είμαι ελβετικό υγεία. Κάνω τα πάντα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η ευγένεια είναι κάτι που είναι το πρώτο εφόδιο που παίρνει από την οικογένειά σου. Και γενικότερα είναι κάτι που μου μετέφερε ο παππού μου και μου είπε ότι πραγματικά είναι το μεγαλύτερο σου όπλο να το εκμεταλλευτεί. Στο modeling πώς μπήκες? Με την παρότρινση κάποιου φίλου μου, έτσι ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι και γενικά έγιναν τόσο όλα γρήγορα που δεν μπορώ να στο περιγράψω. Ξεκίνησα να κάνω μια δουλειά τη Δευτέρα και την επόμενη Δευτέρα είχα φύγει εξωτερικό. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός? Ηλεκτρολόγος και έγινα. Από 5 χρονών που μίλησα, που είδα, είπα ηλεκτρολόγος. Δεν άλλαξα ούτε μία φορά. Δεν είπα ούτε αστυνομικός, ούτε Batman, πώς λένε τα παιδάκια. Θέλω να γίνω εδώ. Δεν είπα τίποτα. Άρα είσαι και χρήσιμος, κάτι ηλεκτρολογικά. Είμαι και χρήσιμος, αλλάζω τα φώτα. Βλέπω το Instagram και βλέπω ότι βάζεις κάτι τέλειες, τέλεια γυμνασμένες κοπέλες. Αυτό είναι το στυλ της γυναίκας που σου αρέσει? Εξωτερικά θα σου πω ναι, μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, άμα κλείσω τα μάτια μου, θα σκεφτώ μια κοπέλα που θα κάνει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα με μένα. Μετά θα καταντάει λίγο βαρετό να ξέρεις να είναι μία στην Ανατολή και ο άλλος να είναι στη Δύση. Θα τα έφυγες με μια γυναίκα που έχει κοιλιά? Έχω φτιάξει. Την αδυνάτησες? Όχι, την αδυνάτησα. Απλά είναι αυτό που σου λέω, ότι ξέρεις, είναι σαν να σου λέω εγώ τώρα σου μιλάω για γυμναστική και εσύ να μου λες για τον Μπετόβεν. Δεν βρίσκεις εκεί. Άμα δεν κάνεις γυμναστική μια μέρα θα έχεις τύψεις? Δεν είναι θέμα αν θα έχεις τύψεις, ξέρεις τι γίνεται. Έχεις ευεξία, έχεις όρεξη, έχεις μετά ενέργεια. Είσαι σχεσάκιας? Είμαι πάρα πολύ σχεσάκιας. Σύριαλ σχεσάκιας, δηλαδή τα φτιάχνεις, τα χαλάς? Σύριαλ σχεσάκιας. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όσο εύκολα μπαίνω, τόσο εύκολα βγαίνω. Δηλαδή, είμαι δύσκολος άνθρωπος, γιατί θέλω τα εύκολα, αλλά τα εύκολα είναι δύσκολα. Σε ζηλεύουνε? Ναι. Ναι. Με ζηλεύουνε. Ξέρω εγώ. Γιατί μπορείς να βγάλεις και άκρη. Οι γυναίκες που είναι καριερίστες, σ' αρέσουνε? Πώς θα κάνουν οικογένεια? Θέλεις να είναι κάθε σπίτι? Όχι, δεν θέλω να κάθεται σπίτι, αλλά όταν μου λες μια γυναίκα που να τρέχει να είναι καριερίστα, σημαίνει ότι κοιτάει μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει στο κεφάλι του τα πάντα. Και στις μέρες μας, ναι, είναι σίγουρο ότι χρειάζεται και οι δύο άνθρωποι να δουλεύουν, οπότε αυτό δεν το βγάζει από το κεφάλι σου. Αλλά άμα σου μου πει ο άλλος ότι ξέρεις τι, εγώ φίλε, ωραίο είσαι για να είσαι στο σπίτι, να συναντιόμαστε, να κάνουμε ό,τι να κάνουμε, αλλά εγώ θέλω να γίνω μεγάλη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Αυτό ήταν λόγος μήπως με την Τόνια που. Εσύ θες να πας στην Τόνια? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι άλλη γι' αυτό. Δεν θυμάσαι άλλη. Γιατί ήσασταν ωραίο ζευγάρι και ήρεμοι και οι δύο. Ξέρεις τι γίνεται. Με την Τόνια χωρίσαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός. Είναι αυτό που σου είπα, κίνητς, έχει άλλα ενδιαφέροντα.